Προπάμε στο δικό μας ανταποκριτή στη Βρυξέλλες, στον Γιώργο Κακούρη, να δούμε όλες τις εξελίξεις. Γιώργο, μου σε χαιρετώ. Καλημέρα. Και πρέπει να πω πρώτα απ' όλα, το λέμε κάθε φορά όταν μιλάμε για αυτό το θέμα και στα δικά μας. Να πούμε την τελευταία εξέλιξη από χθες το απόγευμα. Η εισαγγελία του Βελγίου ανακοίνωσε επίσης αυτό που περιμέναμε για τους άλλους τρεις κατηγορούμενους, ο Φρανσέσκο Τζόρτζι, συγγνώμη, και ο Αντώνιο Παντζέρι, ο σύντροφος της Δασκαλή και ο ατέος ευρωβουλευτής που φέρεται να ήταν ο επικεφαλής της ομάδας αδιαφθοράς, παραμένουν στη φυλακή τουλάχιστον για ακόμα ένα μήνα μέχρι να επαναξεταστεί η υπόθεσή τους ή να πάνε στο δικαστήριο. Ενώ ο Ταλαμάνκα, ο Νίκολο Ταλαμάνκα, ο Ιταλός λομπίστας, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, δηλαδή με βραχιολάκι. Αυτά έχουμε σε σχέση με τις εξελίξεις δικαστικές. Αλλά είχαμε και ένα δημοσίευμα σήμερα που δίνει με κάποιες νέες εξελίξεις, κάποιες νέες λεπτομέρειες, οι οποίες φυσικά πάντα ελέγχονται για την ακρίβειά τους ή για το κατά πόσο ήταν αληθή αυτά από τα οποία είπε, αν αυτά είπε ο κ. Τζόρτζι. Σύμφωνα λοιπόν με την Λεσουάρ και την La Repubblica Κάτια, ο σύντροφος της κυρίας Καηλή ομολόγησε και παραδέχτηκε πως ήταν μέλος μιας οργάνωσης η οποία είχε σκοπό να βοηθήσει Κατάρ αλλά και το Μαρόκο για το οποίο αναφέρθηκε. Όπως έχουμε ακούσει αρκετές φορές να ακουστεί και το Μαρόκο στα δημοσιεύματα, εκείνη ακόμα μια φορά για παρεμβάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατονόμασε τον Αντώνιο Παντζέρι ως τον επικεφαλής της επιχείρησης αυτής και είπε πως ο ίδιος ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των μετρητών. Μπορούμε να δούμε κατά πόσο αυτό μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ως προσπάθεια να ρίξει κάποια πράγματα πάνω του και να αφήσει εκτός την κυρία Καλή, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα. Mm-hmm. Έδωσε κάποια ονόματα ευρωβουλευτών που υποστηρίζει πως πήραν μίζες από το Κατάρ για να προσαρμόσουν τις θέσεις τους από την Ιταλία και το Βέλγιο. Είπε πως δεν γνωρίζει για κάποιους άλλους ευρωβουλευτές οι οποίοι κατηγορήθηκαν, αλλά φαίνεται πως έχουν σχέση βοηθή τους με αυτό το δίκτυο. Και τέλος, για να βάλουμε και ένα πλαίσιο, στα ίδια δημοσιεύματα, ο δικηγόρος του Αντώνιο Παντζέρι φάνηκε ενοχλημένος από το ότι υπήρξε διαρροή. Δεν έχουν συνηθίσει στις Βρυξέλλες τις διαρροές ακόμα, τις οποίες έχουμε συνηθίσει, λέγοντας πως επηρεάζει την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας. Φυσικά μπορούμε αυτό πάντα να το ερμηνεύσουμε και ως τις αρχές να διαρρέουν κάποια πράγματα επιλεγμένα σε μέσα, έτσι ώστε να πιεστούν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι να καταθέσουν. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ.